Ας το ξεκαθαρίσουμε από την αρχή. Ο κύριε Παπαναστάση, μισό λεπτό. Και ο φετινός προϋπολογισμός κατακρεουργεί τα λαϊκά εισοδήματα και γενικότερα τις λαϊκές ανάγκες. Είναι ένας προϋπολογισμός με απροκάλυπτο διπλό στόχο. Πρώτα, την ενίσχυση της καπιταλιστικής ανάπτυξης και δεύτερον, το μοίρασμα του κοινωνικά παραγόμενου πλούτου σε βάρος των πολλών, του λαού και των λαϊκών στρωμάτων και προς όφελος των λίγων των επιχειρηματικών ομίλων. Αυτή είναι η ταυτότητα του φετινού προϋπολογισμού. Πάνω σε αυτό το υπόβαθρο έρχεται η Νέα Δημοκρατία και αναπτύσσει το δικό της αφήγημα. Δηλαδή, ότι η δική της πολιτική διασφάλισε και διασφαλίζει την αναπτυξιακή πορεία της χώρας. Διασφαλίζει ρεκόρ επενδύσεων, αλλά συνάμα στηρίζει και την κοινωνία με τις επιδοτήσεις και ότι όλες αυτές τις παροχές τις έκανε χωρίς κανένα κίνδυνο για τη δημοσιονομική σταθερότητα της χώρας. Εμείς θα συμφωνήσουμε ότι πήγαν καλά τα ρεκόρ επενδύσεων και ανάπτυξης των δικτών της οικονομίας της χώρας. Όμως, γιατί ενώ συμβαίνουν όλες αυτές οι κυβερνητικές επιτυχίες, την ίδια στιγμή το λαϊκό εισόδημα πάει στα τάρταρα? Ας φανταστεί ο καθένας τι πρόκειται να πάθει αυτός ο λαός, οι εργαζόμενοι, οι συνταξιούχοι, αν συνεχιστεί αυτός ο δρόμος των επιτυχιών της κυβέρνησης. Αλλημονό τους. Είναι μια προοπτική πραγματικά ανατριχιαστική. Μπορεί να φαίνεται οξύμορο αυτό, όμως δεν είναι. Για να επενδύουν αυτοί εδώ και να καταγράφονται όλα αυτά τα ρεκόρ, η κυβέρνηση κάτι τους έχει τάξει, όπως τους έταξε παλιότερα και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ κι άλλο. Τους έταξαν ένα υγιές επενδυτικό περιβάλλον, όλοι μαζί χέρι-χέρι, μέσω των άθλιων νομοθετημάτων τους, με τη θυσία των λαϊκών εισοδημάτων, με μειώσεις μισθών, με τη θυσία δικαιωμάτων των εργαζομένων, με τον νόμο του Χατζηδάκη. Νομοθέτησαν την άθλια προσπάθεια να βάλουν στο χέρι του συνδικαλισμό, να απαγορεύσουν τη διαμαρτυρία. Νομοθέτησαν την άγρια καταστολή. Αυτό είναι το περιβάλλον, το υγιές, που τάζουν στους μεγαλοεπιχειρηματίες. Απ' την άλλη έρχεται ο ΣΥΡΙΖΑ και κατακρίνει την κυβέρνηση γιατί έχει απόκληση, λέει, από τους μέσους όρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε όλα τα βασικά ζητήματα που αφορούν το λαό. Δηλαδή, έχουμε την ακρίβεια Μητσοτάκη, έχουμε και την ενεργειακή φτώχεια Μητσοτάκη. Βάζει όμως ως μεζούρα ό,τι πιο αντιδραστικό υπάρχει σήμερα, την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα αντιλαϊκά αποτελέσματά της. Παρουσιάζει τις προτάσεις του ως μια προοδευτική λύση ή, αν θέλετε, ως τη λύση με το μικρότερο κακό. Ποια είναι όμως η πραγματικότητα? Η πραγματικότητα είναι ότι οι αντιπαραθετικές προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ ελάχιστο έως λίγο διαφέρουν από τα μέτρα της κυβέρνησης. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τώρα, τα βασικά στοιχεία αυτού του ταξικού αντιλαϊκού προϋπολογισμού είτε αφορούν την αύξηση φορολογικών εσόδων, είτε το πάγωμα των μισθών των δημοσίων υπαλλήλων, είτε την υγεία, τη συντάξη, τα επιδόματα, αμαία κτλ. Είναι όλα μα όλα καταστροφικά. Την ίδια στιγμή βέβαια είναι εξαιρετικά γαλαντόμος, για τον προϋπολογισμό αναφέρομαι, για τις ανάγκες των επιχειρηματικών ομίλων. Δύο λόγια τώρα ιδιαίτερα για τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Άμυνας. Τα βασικά κομμάτια είναι τρία. Απ' τη μια είναι η γενική κάλυψη των αναγκών του προσωπικού των ενόπλων δυνάμεων. Απ' την άλλη η χρηματοδότηση των φαραωνικών εξοπλιστικών προγραμμάτων. Και τέλος η χρηματοδότηση γενικά των υποδομών. Για την κάλυψη των αναγκών του προσωπικού, μεταξύ των οποίων είναι και η μισθοδοσία, εγγράφονται στον προϋπολογισμό 2.630.000 ευρώ περίπου, έναντι 2.530.000.000 ευρώ του έτους 22, του παρελθόντος έτους. Δηλαδή έχουμε φέτος 100 εκατομμύρια παραπάνω. Και από αυτά τα 100 εκατομμύρια πρέπει να πληρωθούν. Πρώτον,
και αυτά που θα πω είναι όλα ταγμένα. Πρώτον, οι ανθυπολοχαγοί και αντίστοιχα εθελοντές μακράς θητείας που από το 2019 πληρώνονται ακόμη ως ανθυπασπιστές όσοι έχουν στο μυαλό τους στρατιωτική ιεραρχία. Έχουν γίνει ανθυπολοχαγοί, πληρώνονται ως ανθυπασπιστές. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό. Είναι μια πρωτοτυπία αυτής της κυβέρνησης. Δεύτερον, οι μαθητές των παραγωγικών σχολών των ενόπλων δυνάμεων μετά από την εξίσωση του μισθολογίου τους, τους τόταξε ο Υπουργός Άμυνας, γιατί σε σχέση με τους μαθητές των σωμάτων ασφαλείας παίρνουν τον τρίτο αυτοί. Τρίτον, τα επιπλέον πλεύσιμα του στόλου, αυτός ο στόλος που λέμε εναντίον Τούρκων, τουρκική επιθετικότητα κτλ., τους καμαρώνουν και τους χειροκροτάνε. Δεν τους πληρώνουν τα πλεύσιμα, το επίδομα αυτό που τους το έχει τάξει ο Πρωθυπουργός και μάλιστα στη φετινή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Η αποζημίωση για την νυχτερινή εργασία των ενεργεία στρατιωτικών που κατά τις εξαγγελίες του προσωπικού του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη πάλι θα τα πληρωθούν. Τίποτα από αυτά δεν θα πληρωθούν και θα δούμε και το γιατί. Πέμπτον, οι νέοι επαγγελματίες οπλίτες που προσλήφθηκαν και θα προσληφθούν κατά τις κυβερνητικές εξαγγελίες. Οι νέοι οπλίτες βραχίας ανακατάταξης που προσλήφθηκαν και θα προσληφθούν πάλι κατά τις κυβερνητικές εξαγγελίες. Οι στρατιωτικοί δικαστές μετά τη συνταγματική αναθεώρηση. Όλα αυτά θα πρέπει να καλυφθούν από 100 εκατομμύρια. Εδώ λοιπόν γίνεται φανερό. Όλους αυτούς τους ανθρώπους η κυβέρνηση ή τους κοροϊδεύει ασύστολα με κούβιες υποσχέσεις ή έχει σκοπό να τους πετσοκόψει τα εισοδήματά τους αυτά που παίρνουν για να μπαλώσει και να πει εγώ πλήρωσα. Ένα από τα δύο θα συμβούν. Και τα δύο μαζί ή μπορεί και τα δύο μαζί. Δηλαδή και για τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων ισχύει απόλυτα το τύχες Γιάννη. Τύχα πάντα. Αλλιώς η εξίσωση στην κυβέρνηση δεν βγαίνει. Όσον αφορά τώρα τους εξοπλισμούς. Μέσα στη διετία 22-23 θα εκταμιευθούν σχεδόν 5-8 δισεκατομμύρια για εξοπλισμούς. Σε σημαντικό ποσοστό αφορούν τις αποπληρωμές των μαχητικών ραφάλ και τις καταβολές των καινούριων φρεγατών. Λίγο χρόνο κύριε Πρόεδρε. Συν βέβαια τις άλλες αγορές μικρότερου ύψους τορπίλες για τα υποβρύχια κτλ. Πόσο ζητάει το ΝΑΤΟ ετήσια από την κυβέρνηση? 2% από όλα τα κράτη μέλη του. Πόσο δίνει η ελληνική κυβέρνηση? 5%. Σε αυτές τις συνθήκες, με τα νοσοκομεία τσακισμένα, με την ανέχεια των λαϊκών νοικοκυριών, με το τσεκούρωμα παντού. Αυτή είναι η φιλολαϊκή πολιτική που εκθιάζεται όλοι σας με περισσό θράσος σήμερα απέναντι σε αυτούς που τα πληρώνουν αυτά. Οι εργαζόμενοι τα πληρώνουν και αφορούν όλα αυτά τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει η κυβέρνηση εντός του ευρωατλαντικού καταμερισμού. Σχετίζονται με την ανάληψη αποστολών σε ό,τι αφορά τον έλεγχο συγκεκριμένων ζωνών και διάβλων από τα Βαλκάνια μέχρι την Ανατολική Μεσόγειο και ακόμα παραπέρα. Και για να μην μένουμε στη θεωρία, έχετε στείλει αλλεπάλληλα φορτία πυρομαχικών στη γραμμή αντιπαράθεσης στην Ουκρανία με την ομοφωνία του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ και ΚΙΝΑΛ. Είναι έτσι δεν είναι? Βεβαίως και είναι. Έχετε στείλει μια δημιουργία αντιαρματικών, 6 τεθωρακισμένα σύγχρονα με φορείς αντιαρματικών και επιτελείς της 33ης Μηχανικής Ταξιαρχίας στη Βουλγαρία. Ναι ή όχι, ναι. Αυτά είναι στον προϋπολογισμό. Βάζετε τα ελληνικά υπτάμενα ραντάρ με τεράστιο κόστος της πτήσης. Να απογειώνονται πυκνά συχνά εκτελώντας πτήσεις έως πάνω από τη Βουλγαρία στο FIR της Σόφιας. Και στον κάθετο άξονα Μπουργκάς Βάρνα συλλέγοντας και μεταφέροντας εικόνα και πληροφορίες που τα ελληνικά επτάμενα ραντάρ στα επιτελικά γραφεία του ΝΑΤΟ, ναι ή όχι? Ναι. Έχετε στείλει πολύτιμα και σύγχρονα αντιεροπορικά και αντιπυραυλικά συστήματα Patriot για να φυλάνε ποιους? Τους βασιλιάδες και τους πρίγκιπες Σαουδικής Αραβίας, ναι ή όχι? Ναι. Ο κατάλογος είναι τεράστιος, αλλά θα αρχίσει να βαράει το κουδούνι για δεύτερη φορά ο κύριος Πρόεδρος και θα συντομεύσω. Ας μείνει όμως στο μυαλό του καθενός ότι όλα αυτά είναι πολύτιμα για την άμυνα της Ελλάδας. Μερεσπούνε και η κυβέρνηση με τη σύμφωνη γνώμη του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ τα στέλνει εκεί
συμφωνεί, δεν την πιέζουν, μαζί με το ΝΑΤΟ, εκεί που διακυβεύονται τα συμφέροντα των μονοπωλίων των Ηνωμένων Πολιτειών και του ΝΑΤΟ. Εμείς κοιτάμε το λαό στα μάτια και του λέμε ότι η στάση κάθε κόμματος απέναντι σε όλα αυτά τα σχέδια πρέπει να είναι ένα κριτήριο μπροστά στις όποιες επιλογές έχει να κάνει ο λαός μας, και τώρα σύντομα θα έχουμε εκλογές, αλλά και σε κάθε πολιτική μάχη που θα δοθεί από εδώ και πέρα. Ευχαριστώ. Το κουμουνι, τελειώνω κύριε Πρόεδρε. Το ΚΚΕ καλεί σε δυνάμωμα της πάλης για απεμπλοκή της χώρας από τους υπεριαλιστικούς σχεδιασμούς, για κλείσιμο όλων των βάσεων. Καλεί να δυναμώσει η πάλη των λαών σε συμπόρευση με το ΚΚΕ, γιατί μόνο αυτή η επιλογή αντιστοιχεί στα εργατικά λαϊκά συμφέροντα. Και προφανώς καταψηφίζουμε αυτόν τον προϋπολογισμό. Ευχαριστώ.